στον Δήμαρχο Ιακημίδη. Γιώργο, πραγματικά θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου. Καταπληκτική παρουσίαση. Δεν το περίμενα εγώ. Τρομερά άτομα έχετε βάλει στο ψηφοδέλτιο. Θέλω να μου πεις τις δικές σου εντυπώσεις. Νομίζω ότι είδε όλη η πόλη τις επιλογές μας. Είναι πραγματικά αυτό που είπαμε. Διαστρωματώνεται σε ολόκληρη την πόλη. Γεωγραφικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά. Νομίζω ότι πραγματικά το σύνθημά μας ενώνει με την πόλη. Φαίνεται και από τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. Και βέβαια με πολλή δουλειά που ήδη έχει ξεκινήσει θα μπορέσουμε να πείσουμε την πόλη να μας δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μέσα από την εμπειρία σου, γιατί αναφέρθηκες ότι το 10 πέρασες Γολγοθά. Περάσαμε πολύ δύσκολα. Και όλη αυτή η δεκαετία που φτάνεις σε έχει κάνει πιο όριμο και πιο στόχευμα. Μεγάλωσε τη σχέση μας με την πόλη. Μεγάλωσε. Τώρα πραγματικά μπορούμε να επιλέγουμε εμείς, ενώ τότε δεν μπορούσαμε να επιλέγουμε εμείς, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή, δεν είχαμε πολύ προσφορά. Τώρα είχαμε πάρα πολύ προσφορά και έτσι με αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε τους καλύτερους δυνατούς. Το εισπράττεις αυτό τον κόσμο. Νομίζω ναι. Σ' αγαπάνε έτσι. Και εγώ τους αγαπάω. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Κοντά μας στο Μπακατσέλο, ξανά εκλέχθηκες πάλι με στο ψηφοδέλτιο. Δεν ήταν δυνατό να μην ξαναεκλεχθείς, γιατί όλο το ποδόσφαιρο της Νίκιας και έτσι σ' αγαπάμε, γιατί είσαι παντού. Θέλω να μου πεις, το εκτιμώ καταρχήν. Μπορείς να μου πεις πώς την είδες σήμερα την παρουσίαση του ψηφοδελτίου και το Δήμαρχο. Γενικότερα μια γιορτή, μια κατάμεστη αίθουσα. Υπερπλήρης θεωρώ το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου και ήταν αναμενόμενο θεωρώ. Η κεφαλή του ψηφοδελτίου είναι ο Γιώργος Ιακημίδης. Θεωρώ ότι κάθε ενεργός δημότης θέλει να είναι μαζί του και να προσφέρει στην πόλη. Θετικό για όλους μας. Είδαμε ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από όλες τις ηλικίες. Πολύ θετικό και αυτό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Να βγουν οι πιο δραστήριοι και οι πιο επικοινωνιακοί. Να πάμε άλλο ένα βήμα την πόλη μας παραπάνω, να παράγουμε. Ό,τι καλύτερο για το συνδυασμό μας. Τρία πράγματα να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Πόσο ευχαριστημένος είσαι από όλη την πορεία μέχρι τώρα. Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν το κομμάτι του αθλητισμού για σένα, ναι, σαν χρονιά. Το κομμάτι του αθλητισμού, δύσκολο θα θεωρήσω κάθε κομμάτι κάθε συναδέλφου. Αθλητισμός είναι πολυδιάστατος καταρχάς. Ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με ιδιώτες και με το μαζικό αθλητισμό όσον αφορά την κοινωνική υπηρεσία. Ένα δύσκολο κομμάτι με κτηριακές εγκαταστάσεις τις οποίες παραλάβαμε σε άσχημη κατάσταση. Και βελτιωθήκαν όλα. Βελτιωθήκαν, θεωρούμε, κατά το ίμιση. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να δώσουμε, πολλά να δώσουμε καταρχάς. Στο μέλλον προβλέπονται άλλα πράγματα. Θεωρώ από την καινούργια χρονιά, από τη στιγμή που ο Δήμος έχει πάρει ανάσα, όπως είναι, αυτά είναι και τα λόγια του Δημάρχου, θα δούμε καινούργια πράγματα, έχουμε να κάνουμε νέα πράγματα. Ήδη έχουμε δύο κήπεδα σε εξέλιξη τα οποία θα φτιαχτούν το καλοκαίρι. Έχετε να δείτε γενικότερα πολλά στον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους σου πρώτα απ' όλα και τι θα ήθελες να πεις αυτούς που δεν σε ξέρουν. Τι μήνυμα θα ήθελες να τους στείλεις. Το μήνυμα γιατί μου να θα είναι πολιτικό. Γιατί θα ήθελες να ψηφίσουν ένα ή να ψηφίσουν μια κοιμήδια που θα έλεγα. Γιατί. Ο Ιακημίδης είναι ένας πολύ άξιος άνθρωπος και νοικοκύρης. Ένας δημάρχος που έχει αφήσει παρακαταθήκη ήδη. Αφήστε εμένα να μιλήσουμε για τον Γιώργο τον Ιακημίδη. Μια τεράστια πολιτική προσωπικότητα κατ' εμέ. Ένας άνθρωπος που έχει παράγει τα μέγιστα. Δεν χρειάζεται φυσικά. Είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω για τον δήμαρχο και το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Κοντά 30 χρόνια δήμαρχος, ο οποίος έδωσε ζωή ξανά στην πόλη μας σε ένα αναβαγισμένο καράβι. Στην αρχή, πραγματικά, όταν αναλάβαμε το Δήμο με 99 εκατομμύρια έλλειμμα, δεν ξέραμε αν θα ορθοποδήσει. Αυτός ο Δήμος λοιπόν έχει ζωή, του ξαναδώσαμε ζωή. Και όλα οφείλονται στο Γιώργο τον Ιακημίδη. Να στηρίξουν, να γνωρίζουν καλύτερα, θεωρώ από μένα. Άλλη επαφή με τον Δήμαρχο, άλλος ο Δημότης, διαφορετικά μάλλον ο Δημότης κοιτάει τον Δήμαρχο. Έχουν καταλάβει τώρα πια, έχει εδρεωθεί ο Δήμαρχος στην πόλη μας. Το μήνυμά μου, αυτό που είπατε πριν, δεν θα είναι πολιτικό. Ναι. Ο κόσμος γνωρίζει. Θα ζητήσω την ψήφο του κόσμου, το θεωρώ λίγο εκτός έξω από τα νερά μου. Αν θεωρούν ότι έχουμε παράγει και για όποιον συνάδελφο έχει παράγει, καλώς να μας θυμίσουμε την ψήφο τους. Εγώ θα ευχηθώ να χαμογελάτε, γιατί μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα. Αυτό. Και να παίζετε και μπάλα, ε. Μπάλα, όσον αφορά το αντικείμενο μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να κάτσε λίγο, να σε καλά. Κοντά μας ο παπάδι Γιάννη, και εσύ στο δημοτικό, και εσύ στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Ιακημίδη. Έμεινα έκπληκτος. Πες μας λίγο την ιδιότητά σου και πώς αποφάσισες να πεις στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Ιακημίδη. Λοιπόν, εγώ έχω γεννηθεί στη Νίκαια, ζω στη Νίκαια, μεγάλωσα στη Νίκαια.
στα άσπρα κόμματα και στην παιδική στέγη στο κρατικό. Η θητεία μου ήταν στο πολεμικό ναυτικό, ήμουν αξιωματικός, όπου και αποστρατεύτηκα. Ήταν πάντα ήθελα να αναμειχθώ με τα κοινά της πόλης, αλλά δεν μπορούσα λόγω της ιδιότητάς μου που ήμουν ενεργή αξιωματικός. Yeah. Τώρα λοιπόν που αποστρατεύτηκα, βγήκε σύνταξη δηλαδή. Βρήκα στη σύνταξη, ναι, και επειδή από παλαιότερα, από την πρώτη εκλογή του Δημάρχου του Ακημίδη, τον είχα πιστέψει πάντα και τελικά δεν βγήκα για λάθος. Ήταν ο Δήμαρχος που αναμόρφωσε την Μικιά και το Ρέντι. Αποφάσισα να συστρατευτώ μαζί του, θεωρώντας ότι έχω πολύ όρεξη και πολύ θέληση να προσφέρω στα κοινά της περιοχής και σε όλες τις συνέχειες φυσικά. Θέλω να σε ρωτήσω, ξέρω ότι στο αθλητικό κομμάτι είσαι κοντά στον αθλητισμό. Ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, γιατί είσαι και πραγματικά φιλαθλός, αγαπάς το ποδόσφαιρο, αγαπάς όλα τα αθλήματα βασικά. Και αυτό το οφείλεται ότι είσαι και ένας στρατιωτικός που είσαι πειθαρχημένο άτομο και σ' αρέσει η πειθαρχία και η σοβαρότητα. Έχει μέλλον ο αθλητισμός. Φυσικά και έχει μέλλον ο αθλητισμός, αλλά θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα ξεκινήσω να πω και μια άλλη ιδιότητα. Από το 2000 λοιπόν, εγώ έγινα διαιτητής στον Πειραιά. Μετά βέβαια πήρα μια μεταγραφή, πήγα στην Ανατολική Αττική. Κατέχω το σήμα της Β' Εθνικής. Έφτασα μέχρι εκεί. Έχω το σήμα είσαι ένας αξιολογημένος διαιτητής. Ναι, του 6, έτσι. Δηλαδή έχω το σήμα της Β' Εθνικής. Όχι, γάμα έχω παίξει. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Και έχεις παίξει όλο το Πειραιακό ποδόσφαιρο. Όλο το Πειραιακό ποδόσφαιρο για 3 χρόνια και για τα επόμενα 10 έπαιζα στην Ανατολική Αττική. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμενο αθλητισμού, είμαι παρατηρητής γυμνασίαρχος που λέμε για να το καταλάβει ο κόσμος, ναι, στη Γάμα Εθνική. Ναι. Και από πολύ μικρό παιδάκι που είχα παίξει και ποδόσφαιρο στη Σπίθα, Νικαία, στην Κύπρο, Πορτογαλία, διάφορες ομάδες. Όλες οι ομάδες. Πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός και πάντα έμεσα. Είμαι φίλαθλος, δεν βρίζω, δεν ασχημονώ, δεν πετάω. Σε ξέρουμε, δεν το συζητάω. Είμαι καθαρά ένας εργάτης του αθλητισμού. Και μακάρι να μου δοθεί η ευκαιρία, αν εκλεγώ, να προσφέρω πάλι στον αθλητισμό, γιατί αυτό το κομμάτι είναι που μου αρέσει και το αγαπάω. Εγώ ξέρω ότι είσαι εδώ για να εκλεγείς, για να βοηθήσεις αυτό το κομμάτι. Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους σου, πρώτα στους φίλους σου που θα σε δούνε και κάποιοι άνθρωποι θα σου πούνε, σε είδαμε ότι κατεβαίνεις δημοτικός σύμβουλος. Και τι θα ήθελε να πει στον κόσμο που δεν σε ξέρει. Στον κόσμο που δεν με ξέρει θέλω να πω να μου δώσει την ευκαιρία να με γνωρίσει. Είμαι ένας έντιμος, ηθικός άνθρωπος. Άλλωστε η θητεία μου στο στράτευμα επί τόσα χρόνια το δηλώνει αυτό. Δεν με διώξαν, έφυγα από μόνος μου. Σωστά. Σταμάτησε δηλαδή την γίγα σύνταξη. Εκεί μαθαίνουμε λοιπόν το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, οτιδήποτε άλλο. Αγαπάω τον αθλητισμό, πάνω απ' όλα είμαι έτοιμος και θέλω να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, αν μου ζητηθεί από το Δήμο να βοηθήσω οπουδήποτε αλλού, εγώ στρατεύω τον κύριο Ιακημίδη, ο οποίος είναι αξιόλογος άνθρωπος. Και στους φίλους? Στους φίλους, να κοιτάξουμε να φτιάξουμε τα γήπεδά μας. Έτσι, μπράβο. Τα γήπεδα της περιοχής μας, τα γήπεδα της Νίκαιας. Και δεν εννοώ μόνο τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Γιατί λέω έτσι, μπράβο, γιατί και εγώ είμαι δημοσιογράφος στο αθλητικό κομμάτι και ζω στον Πειραιά και τα ζω. Δεν μιλά μόνο για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ναι, μιλάμε και για τα κλειστά γήπεδα. Όλα αυτά. Να κοιτάξουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τα παιδιά μας. Το μέλλον της Ελλάδος λοιπόν είναι ο αθλητισμός. Σε ευχαριστούμε, σε ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλή πορεία μπροστά μας. Ευχαριστώ. Να φτιάξουμε και μια ωραία συνέντευξη. Ωραία. Εφ' όλης της ύλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.